יחרה מסטורי! יחרה מסטורי! סס. Τι κάνετε? Καλά. Είστε καλά. Όχι εσάς, εκείνους ρωτήσα. Κύριε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Λοιπόν, δεύτερο επεισόδιο στο σούπερ δωμάτιο. Άμα ξαναβαρέσεις, ειλικρινά μαλάκια, θα γίνουμε εδώ μέσα μπίλιες. Θα κοπεί το βαρά. Τα κουτιά τα ανοίγουμε με θρησκευτική ευλάβεια. Μπίλιες θα γίνουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο να σας κάνουμε να ζηλέψετε, να δείτε τι πήραμε αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα και τον προηγούμενο, βασικά δύο μήνες τώρα έχουμε. Ιανουάριο και Φεβρουάριο μαζί. Γιατί νομίζω. Νομίζει. Τον Ιανουάριο δεν βγάλαμε καθόλου, ούτε Δεκέμβριο βγάλαμε καθόλου παραλαβές. Δεν βγάλαμε, όχι. Κάναμε συλλογή, ψάχναμε εκεί. Πήγε λίγο καλά ο μήνας, ήταν ωραία. Α, τη βρήκαμε. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τα εύκολα. Τα εύκολα ήταν. Όσοι παρακολουθείτε, μας παρακολουθείτε και στο Instagram. Όσοι δεν μας παρακολουθείτε, να πάτε να μας παρακολουθήσετε, γιατί εκεί κάνουμε συνέχεια spoiler. Θα έχετε δει ότι πρόσφατα την πέσαμε σε ενός φίλου το βίντεο κλαμπ, το οποίο δυστυχώς και έχει κλείσει. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Το οποίο δυστυχώς και έχει κλείσει. Δυστυχώς. Και πήραμε κάποια όμορφα πραγματάκια από εκεί πέρα. Αρκετά. Τα πιο κύρια θα σας τα δείξω εδώ έτσι για να ζηλέψετε λίγο. Όχι, ρε χαζί. Όχι, ρε χαζί. Λοιπόν. Simpsons. Βρήκαμε τη δεύτερη σεζόν. Η Collector's Edition. Collector's Edition είναι πολύ καλή συσκευασία. Η οποία είναι πολύ γαμάτη. Δηλαδή, εγώ που μπήκα. Δείτε. Ποια είναι από εκεί το πανί. Δεν. Πολύ ωραία είναι. Ναι. Έχει κι άλλο εδώ. Έχει και βιβλιαράκι. Δεν τα κοίταξα ακόμα να δω αν έχουν μέσα. Αλλά... Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά εντάχει θα σας τα δείξω. Ίσα-ίσα δηλαδή για να κάνουμε το. Ναι, ποιο μ' άρεσε σε συσκευασία, μ' άρεσε αυτό. Ναι, το Alien το Quadrilogy, το οποίο Alien Quadrilogy έχει το εξής παράδοξο. Στην αρχή το κοιτάω. Πού το. Ναι. Είναι τετραλογία. Τετραλογία. Το κοιτάω και λέω, λείπουνε DVD ρε πούστη. Ναι. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχει κενές θέσεις ή special θα είχε εδώ. Ναι. Ή δεν έχει κενές θέσεις. Ναι. Αλλά είναι και τα 4. Για να βάζεις. Αλλά είναι και τα 4, ναι. Έχει δηλαδή. Πού είναι. Έχει και το κουτάκι. 2, 3, 4. Εκεί 4. Δεν ξέρω, ωραίο. Θα δούμε. Πολύ θα ωραίο. Να μ' άρεσε αυτό το τσίτο Matrix που έχει. Ναι, δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Το επόμενο είναι το, είναι το. Το επόμενο είναι το η επικότερη ταινία όλων των εποχών. Το Masterpiece. Θα σας πω, πήγαμε τρεις. Πήγαμε τρεις. Το βρίσκει ο Νίκος μια φορά. Τσακωνόμαστε λίγο εκεί. Επειδή με αγαπάει και με εκτιμάει και ξέρει ότι το ήθελα περισσότερο, μου λέει άντε πάρ' το εσύ. Ανοίγει μια κούτα δηλαδή. Τα έχει σε κούτε το παιδί και τα έχει έτσι. Ανοίγει μια κούτα, το βρίσκει. Με τα βιβλιαράκια του με όλα. Ευχαριστώ τον Νίκο. Το φίλησα όχι στο στόμα. Εκείνη την ώρα εννοείται. Τον ευχαρίστησα και μου το έδωσε. Την επόμενη μέρα πάμε. Το βρίσκουμε άλλη μια φορά. Το βρίσκει το άλλο το παιδί, το οποίο ήθελα να το κρατήσει. Ο Νίκος εκεί άρχισε να βγάζει λίγο φωτιές από τα μάτια. Δηλαδή, είμαι κατέμις. Και είναι τόσο κολόφαρδος. Μόνο. Και βασικά το βρίσκουμε και τρίτη φορά. Και λέω το άλλο το παιδί, λέω πάμε τον Γιώργο, λέω πάμε να φύγουμε. Μια τελευταία κούτα. Πάμε να φύγουμε τελευταία κούτα. Και ήταν το τρίτο. Είναι η τριλογία του Back to the Future, όπως έχετε καταλάβει και σας έχουμε δείξει εδώ και πόση ώρα και είναι πολύ γαμάτη ταινία. Δεν υπάρχει την αγορά στην Ελλάδα, γιατί ναι. Εγώ μετά από τη ζήλεψα από αυτούς, δεν υπάρχει με ελληνική. Μην τυχόν και δεν το δείτε όμως. Μην τυχόν και πει κάποιος από κάτω τι είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Ο Πλανήτης των Πεθήκων είναι η special edition, οι ταινίες οι πρώτες του Πλανήτη των Πεθήκων, όχι οι τελευταίες που έχουν βγει τα remake και αυτά. Δείξει και το τέτοιο. Το κουτί, άντε, δείξει το. Φέρνει εδώ το κουτί. Πολύ ωραίο, έχει σκαλιστούς πιθήκους εδώ πέρα να πούμε τον τέτοιο. Εδώ πέρα έχει... λίγο πόλεσε λίγο το τέτοιο. Ναι, εντάξει, είναι λίγα. Μην περιμένεις πολλά. Όταν αν σκεφτείς ότι αυτά. Είναι χρονών. Κάτω από 5 ευρώ, ας πούμε. Ναι. Με 1-2 ευρώ. Ναι, δικά, θα σπάσει τα χέρια σου εσύ. Αυτό μου. Έχει πολλές ταινίες μέσα, έχει τις πιτάνες. Ναι. Έχει σχεδόν όλες. Βασικά έχει όλες τις original ταινίες του Πλανήτη των Πυθίκων. Τις original όμως. Κάθομαι έτσι και περιμένω να δω και τα παιδιά. Δεν βλέπουν. Λοιπόν, αξίζει για λίγα χρηματάκια που κόστιζε αυτή να την έχεις. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Και η τελευταία βρήκα και την μία σεζόν. Επειδή μεγάλος φαν. Πολύ μεγάλος φαν ο φίλος. Εγώ όχι τόσο. Ναι, μαζεύω ό,τι σεζόν μπορώ να βρω. Βέβαια δεν αξίζει πλέον να πάτε να αγοράσετε τη σεζόν. Από τα καταστήματα έξω γιατί κοστίζει πάνω από 150-140 ευρώ όλες σεζόν και οι 10. Ναι, δεν το έχω ναι. Ποτέ. Αυτή είναι η Collector's Edition της 5ης σεζόν. 5η σεζόν. Έχει όλη την 5η σεζόν. Έχει πώς τα βιβλιαράκια της. Είναι πολύ. Είναι νομίζω 7. Όχι, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, είναι 6 DVD. Βιβλιαράκια, βλέπω. Βιβλιαράκια τα πάντα. Δεν το είχα δει αυτό. X-Files. 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 Επειδή είμαστε και εξωγήινοι. Oh yeah. Κλείστο. Oh yeah. Κλείστο. Oh yeah. Κλείστο, με το πάσο. Όχι, θα δω πώς κλείνει ρε. Έχουμε και αύριο Κυριακή είναι. Γκρίνια κακιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε ένα παιχνιδάκι, βασικά ο Δημήτρης.
Να κάνω. Ξεκάσιμα. Αφού ξεκίνησε, κάτω. Άντε καλά. Ξεκίνα. Όχι, όχι. Όχι, παρακαλώ, ξεκίνα. Όχι, γιατί είναι εκθυμοσιάρη αυτό, είναι ξεσαυτή κοντή. Είπαμε, είναι πανεξηγησιάρη. Δεν άλλη πάει να ξεκινάει, αλλά κάτσε τι να είναι. Έχει ρίξει 15 φορές τον Κάιλο Ρεν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να τον κρατήσει όρθιο, φανταστείτε. Μιλάω και φτύνω. Μετά φταίω εγώ. Λοιπόν. Από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον θα μας δείτε να παίζουμε αυτό που κρατάει ο Νίκος στα χέρια του. Αργήσαμε. Το ξέρω. Αργήσαμε. Αργήσαμε. Εντάξει, ρε φίλε, εμείς δεν είμαστε να πούμε. Είχαν άλλα σειρά. Είπαμε, είναι non-sponsors είμαστε. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όχι, δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα το ότι υπήρχαν άλλα στη σειρά. Ναι, πολλά. Εντάξει. Έπαιζα άλλα, έπρεπε να τα τελειώσω. Και ναι. Προσωπική ζωή και δουλειές και τέτοια. Ακριβώς. Αυτά χαλαρά, μη στο πάμε. Ακριβώς. Οπότε, Evil Within από την επόμενη εβδομάδα. Last Chance Pack. Ναι, έχει μέσα το Last Chance Pack. Κάτσε να δούμε μήπως έχει κανένα κλειδί. Είναι απλή η έκδοση, ένα συντάκι, ένα manual και το κατεβάζει από το Steam. Ναι. Που μας καταντήσετε ρε αλήτες. Το Disciples το οποίο το πήραμε 80 λεπτά, Κοσμομάρκετ. Έχει DVD μέσα. Έχει ένα DVD το οποίο όμως δεν είναι μέσα το παιχνίδι. Τι είναι. Το κατεβάζει απλά από το τέτοιο. Το βάζει μέσα και αναγνωρίζει το παιχνίδι και πάει από το Steam και το κατεβάζει. Αυτό δεν το ήξερα, σοβαρά. Επιστευτείτε το Κοσμομάρκετ άμα θέλετε. Κοσμομάρκετ. Άτυπη διαφήμιση εδώ πέρα, μαύρη να πούμε. Μαύρη. Έχει παιχνιδάκι όπως το Last Disciples, το Disciples, το Renaissance, το οποίο κοστίζει 86 λεπτά. Έχει το X-Blades. Την έκδοση, την Dookie όμως, τη συλλεκτική, την έχω κάπου κατά εκεί, πάλι 80 λεπτά. Έχει παιχνιδάκια με 80 λεπτά, αν θέλετε να πάρετε. Πάλι. Πάρετε από εκεί. Και επίσης είχε και την έκδοση του Two Worlds. Την. Αυτό θυμάστε, πολύ ωραίο. Δεν με αφήνει να τα ανοίξω, ρε. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί. Παλιότερα, πριν κάνα ούτε χρόνο, ναι. Είχε βγει η έκδοση Two Worlds, η Collector's Edition αυτή. Η Velvet, η οποία είναι σαν βιβλίο. Και είναι πολύ ωραία μέσα. Έχει ένα χάρτη, έχει ένα τέτοιο. Δεν θα τα δούμε τώρα. Δεν το ξέρουμε. Προσέχτε. Τότε την είχαμε παραγγείλει εγώ με τον Κωνσταντίνο, γιατί την είχαμε βρει τον Κωνσταντίνο το Check Tech Now, πάτε, τσεκάρτε, Check Tech Now. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Τότε την είχαμε βρει περίπου στο δεκάρικο, αν θυμάμαι, την είχαμε τσιμπήσει, δεν μας τη στείλαν ποτέ, μας πήραν τηλέφωνο, μας είπαν ότι έχουμε τη Special Edition που ήταν μια άλλη, τέλος πάντων, ναι. Πάλι ίδια και αυτά, πήραμε τη Special. Κοσμομάρκετ την ξανά έβγαλε, νομίζω στα 8-9 ευρώ, κάπου κατά εκεί. Οπότε, τσιμπάτε, Two Worlds. True Worlds. Είναι, Velvet και PC, Edition. Είναι και PC και Mac που τη βλέπω, γιατί είμαι εγώ Mac. Γι' αυτό. Αμότα Mac. Ήθελα το δώρε, φίλε. Αμότα Mac! Ρε, αυτό ήταν, ναι. Ούτε δεν χαιρετάμε τίποτα. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με τα συντιά και τα μυδιά. Και τα φαγητά. Από παιχνίδια, ο μήνας Δεκέμβρης και ο Ιανουάριος ήταν πολύ καλός. Γιατί. Έχει πολύ πράγμα. Ναι, αν είδατε, πήραμε τα Star Wars που είχε το Public και αυτά εδώ πέρα. Έβγαλε κάποιες προσφορές το Public, όπως έβγαλε π.χ. το. Το Batmobile από Batman το Bill. Batman v Superman, το Dawn of Justice. Είχαμε. Το Dawn of Justice. Τα άσχετο ο Νίκος, δεν ξέρω γιατί. Το Dawn of Justice, το οποίο το έβγαλε στα 12 ευρώ, από 25-30 που το έχουν όλοι. Αν δεν το τσιμπήσετε κακώς, δεν πρόκειται να ανοιχτεί βέβαια η συσκευασία. Γιατί. Έτσι. Εγώ θέλω να παίξω. Γιατί είναι Batman. Batman δεν ανοίγω ποτέ, συγγνώμη. Α, Batman όχι, είπαμε, ναι. Έχει πυραυλάκια εδώ που τα βάζει και τα πετάνε. Ανοίγει αυτό, βάζει τον Batman μέσα, μα θες τον extra. Αυτά έχει, δεν έχει. Είναι Batman πολύ extra. Γαμάτη έκδοση. Και είναι πολύ ντούκι, πολύ ωραία. 12 ευρουλάκια ήταν ό,τι πρέπει. Αυτό θα τα ανοίξουμε. Ποιος δεν βλέπει Hello Ninja, και βέβαια είναι να κάνω μια παρατήρηση. Το βγάλαμε πάλι προσφορά τα τοπικά καταστήματα εδώ, κοντά στα 20 ευρώ. Κόστιζε. Το Party Wagon. Party Wagon ή Party Wagon. Wagon. Το αυτοκίνητο από τα Hello Ninja. Της Nickelodeon όμως τα Hello Ninja. Οι πιο αηδίες. Μπορώ να πω από αυτούς που συνηθίσαμε εμείς, αλλά ήταν, ήταν πάλι το party wagon το από τα Hello Ninja στα 20 ευρώ. Οπότε τόλμησα και το πήρα. Πόσα. Δηλαδή, τι θα ανοίξουνε. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να τα ανοίξουμε όμορφα και ωραία, χωρίς να το σκίσουμε. Έχουν βάλει παντού σελοτέιπ. Το άνοιξες. Και από εκεί, όχι, περίμενε, μην τα ανοίγεις. 5 ώρες ο χειρούργος εδώ. Για να μην κόψει τη συσκευασία, γιατί κάποιος είναι μανιακός με τη συσκευασία. Κάτω μια έτσι, χρακ. Ωραία. Ανθρώπινα. Αυτόπινα θα πάμε. Τα ανοίξουμε εδώ μπροστά σας. Μπροστά σας. Όπου είναι κομμάτια, θα στήσουμε πάλι. Εννοείται. Λοιπόν, θα μας δείτε στα γρήγορα να το σπίνουμε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, με τα κόμπον και βασάν, ωραίο είναι όμως, έτσι, αυτό λέγαμε με τον Νίκο. Εντάξει, είναι... Ένα αυτοκόλλι το ξεχάσαμε. Είναι, εντάξει, το πλαστικό είναι στα 20 ευρώ. Η πραγματική ταξία. Η πραγματική ταξία είναι τα κατέτια, αλλά για το ραφάκι μου που θέλω να κάνω, αυτό έλεγα στον Νίκο, που θέλω να έχω αυτό
Θέλω να έχω τον Ghostbusters μαζί, το Ecto One. Θέλω να έχω τα Batman, θέλω να έχω τα Scooby-Doo μου και αυτά. Θα είναι τέλειο. Ανοίγουν οι πορτούλες, ανοίγει μπροστά εδώ. Μπορείτε να βάλετε οδηγούς όπου αγοράζετε εξτρά, ό,τι βλέπετε εδώ. Έχει. Όλα τα χελονιτζάκια έχει πράγμα. Έχει μέχρι και σπίτι, το βλέπεις. Κοίτα εδώ. Αυτό το σπίτι, ρε φίλε, δεν το έχω δει ποτέ. Σπίτι, έχει ένα τρακτέρ, έχει ελικόπτερα, μηχανές, ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Έχει τα πάντα. Ανοίγει από εδώ, πετάει πυραυλάκια. Κοιτάξτε εδώ. Σηκώνεται αυτό. Από εδώ ρυθμίες. Πετάει τα πυραυλάκια, κοίτα. Τα κούμπωσε, ρε. Ναι. Τα κούμπωσε ο Νίκος. Ουάψ. Αυτό το πυραυλάκι δεν πετάει. Γιατί το κούμπωσε ο Πόντιος αντάποδα. Πολύ απλά. Ποιο να βάλαμε να κούμπωσε τα πυραυλάκια, τον Νίκο. Τέλος πάντων, θα το βρούμε μετά. Πετάει πυραυλάκια, δείτε εδώ. Γιατί αυτό το πυραυλάκι δεν μπαίνει, γάμο. Γιατί το έχεις το βάζεις ανάποδα, δεν μπαίνει έτσι. Πώς μπαίνει. Αλλιώς γύρω 360 μοίρες. Έτσι. Ναι, αλλά εδώ και μπήκε. Ου, πετάει πυραυλάκια. Είναι που στέλνε, τα βάζει. Τα βάλε ο άλλος από εκεί, χάλασε να πούμε και μιλάμε live. Ανοίγει πόρτες. Το ελικόπτερο είναι ωραίο. Βάζετε εδώ πέρα ό,τι θέλετε μέσα. Είναι γενικά όμορφο. Τώρα δεν ξέρω αν θα το βρείτε στα 20 ευρώ πλέον, νομίζω. Σας είπα, ήταν δικιά μας εδώ πέρα τοπική εορτή. Ναι, το... Αυτό γιατί ξεκούμπωσε εδώ, κάπου εδώ κουμπώνει. Πάμε στα επόμενα. Ποπάκια. Ποπάκια. Λοιπόν, ας βγάλουμε τα τέσσερα τελευταία που ήρθα να σας ανοίξω, γιατί ήρθαν κάποια τα οποία δεν τα κάναμε βιντεάκι. Όπως είναι από εκεί πίσω, αν δείτε από τον Νίκο, από την άλλη Νίκο, προς τα εδώ, έλα, προς τα μένα, προς τα έλα εδώ, αγαπηθούμε. Έχουμε τον Γκαργαμέλ εκεί με τον Αζραέλ, έχουμε τον Darkwing Duck, έχουμε τον Launchpad από Darkwing Duck, τον K9 και αυτούς, κάποιους τους οποίους δεν σας τους δείξαμε, γιατί είχαν έρθει μέσα στις γιορτές, τον Diablo. Είχαμε φάει. Τον έχω κάνει 2 χρόνια τον Diablo, δεν πειράζει. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο. Το πρώτο. Έτσι. Το πρώτο. Το πρώτο. Ναι, το πρώτο είναι και το πιο άσχετο από αυτά που ήθελα να παραγγείλω, καθότι είχα παραγγείλει Batman. Με πήραν τηλέφωνο, μου λένε δεν έχουμε τίποτα. Αυτό λέει. Ήθελα να παραγγείλω κάτι, αλλά πήρε κάτι άσχετο. Ναι, και με πήραν τηλέφωνο και εκείνη την ώρα αγχώνομαι εγώ όταν με παίρνουν τηλέφωνο. Λέω μισό λεπτό από στο site να δω και παίρνω το πιο άσχετο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, για να κάνω και διαφήμιση λίγο τα καλά μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά που ασχολούνται με pop, τα περισσότερα τουλάχιστον εκτός από το quick shop που τα κλωτσάει. Όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που ασχολούνται με pop, όπως είναι το eFantasy, όπως είναι το Toys for You από όπου ήρθαν αυτά, όπως είναι το. Όπως είναι το. Wizbox, όπως είναι το Nerdom, όπως είναι. Όπως είσαι. Ξεχνάω πολλούς. Όλα τα μαγαζιά που ασχολούνται με pop, που θα βρείτε και στο group Funko Pop Collectors Greece, μπείτε, έχουν πάρα πολύ καλή συσκευασία, έχουν δωράκια μέσα, έχουν καλές εκτόσεις, μπείτε, δείτε. Θα τα ξέρετε ήδη. Catwoman, νούμερο 194. Η οποία Catwoman είναι η πιο όμορφη από τη σειρά, από ό,τι κατάλαβα. Πάλι καλά που την πήρα. Την πήρα γιατί δεν είχε Batman, βασικά. Ναι, πάντα η τύχη μου δεν θέλει να έχω Batman. Join today, λέει, Legion of the Collectors. Θα την έχουμε εδώ, την πω. Κοίτα. Έχει μαστίγιο. Έχει μαστίγιο. Θα κάνει. Το κακό με τα pop αυτά, δες. Δες. Δεν στέκονται. Το κακό με τα ποπάκια αυτά είναι ότι στέκονται, αλλά πρέπει να κάνεις πατέντα. Οπότε να είμαστε εκεί πέρα. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Το δεύτερο είναι. Αυτό το πήρα για την κόρη μου. Όπως θα καταλάβατε. Η κόρη του πρόσφατα 29 Ιανουαρίου έκλεισε. Ενός χρονών. Κάναμε. Θα το πάρει σε 3 δευτερόλεπτα. Τα δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα το πάρει. Θα τη το κρατήσω εγώ. Στο τουλάπο. Είναι Batgirl, την κάναμε θεματικό πάρτι με Batgirl, γιατί όποτε βλέπει Batman λέει μπάμπα κατευθείαν. Είναι special της series, limited edition, exclusive. Oh. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τρελό, μην φανταστείτε. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη, εμένα μου άρεσαν τα χρώματα αυτά. Ναι, όντως είναι ωραία. Και γι' αυτό τα πήρα. Τα ανοίγεις, είναι στο χρονοτούλα από τις ιστορίες τα μπει. Αφού δεν έχει, ποιο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Μέχρι να γίνει 20 χρονών, ξέρω. Πόσο χρόνο θα το δώσει, Δημήτρη. Δεν θα το δώσω μάλλον, νομίζω. Θα το κρατήσω για μένα, απλά ήταν δικαιολογία στη Σοφία για να μην βρίζει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και μπλε κάπα, μπλε μασκούλα, του μπάταρανγκ στο χέρι της, κίτρινες μποτίτσες και σηματάκι. Ναι. Είναι πολύ όμορφο. Και αυτή δεν κάθεται εδώ πέρα. Μάλλον το τραπέζι μας φταίει, παιδιά. Συγγνώμη. Πάμε εδώ. Και πάμε και στα δύο τελευταία, τα οποία είναι καινούργια κομμάτια. Θες, Νίκο, να τα ανοίξεις αυτό εσύ. Είναι καινούργια κομμάτια.
Θα κάνει καμισά ώρα ο Νίκος, γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Ναι. Είναι καινούργια κομμάτια τα οποία τώρα ξεκινάνε στα καταστήματα. Ναι, ναι, για πες, μίλα. Σιγά. Ναι, μίλα τόση ώρα. Σιγά, πιέζει το κουτί. Δεν πιέζει το κουτί, χάνει την ώρα που είναι να μιλήσει. Είναι καινούργια κομμάτια τα οποία τώρα τα φέρνουν τα καταστήματα. Έλα, τελείωσε, φτάνει ό,τι είπες. Οι Masters of the Universe εκδόσεις. Masters of the Universe, τα παλιά τα Masters of the Universe, η προηγούμενη έκδοση μάλλον, έχει γίνει ανάρπαστη, ανέβηκε η τιμή, οπότε όλοι πιστεύω θα τρέξετε να πάρετε αυτό με την προϋπόθεση ότι μάλλον με το σκεπτικό ότι σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια τα πουλάτε τώρα 200 ευρώ, ναι. Δεν πρόκειται, απλά είναι πολύ ωραία σειρά. Εγώ πήρα το Skeletor, το Battle Armor Skeletor, ναι. Έτσι, που είναι τέλειος, πολύ ωραίος. Λίγο το μοβάκι το έντονο. Μ' αρέσει φίλε, Skeletor, ρε, Skeletor. Όχι, πως είναι στη φιγούρα είναι ωραία. Skeletor. Έτσι είναι σκέλετο. Που από αυτός μυρίζει και φρέσκο, δεν έχει μείνει στο κατάστημα ούτε μία ώρα. Τίποτα, κάτι για τον Πάο. Αυτοί δεν μυρίζαν. Μύρισε. Έλα τώρα με μυρίζω τα πω. Έχει ξεθυμάνει, ενώ αυτός. Μυρίζει καινουργίλα, ναι, γεργοστασίλα. Καινουργίλα. Λοιπόν, σκέλετο, πολύ ωραίο, έτσι. Απλώς το μοβάκι λίγο αυτό το. Έτσι είναι το σκέλετο. Το είπαμε, εντάξει. Αυτός ακόμα λίγη προσπάθεια μπορεί να σταθεί. Παιδιά, φταίει το τέτοιο μας. Το τραπεζομάντιλο. Το αυτό, ναι. Μάλλον το τραπεζομάντιλο φταίει. Πρέπει και το άλλο να δεν γίνεται όλα να μην στέκονται. Πάμε και τον τελευταίο. Ο οποίος είναι ο υποφαινόμενος. Θα τον καταλάβετε. Τα ποπάκια, τα Masters of the Universe, περίμενα να γίνουν άρπαστα, να μην τα βρίσκεις. Η αλήθεια είναι πως δεν τα τιμήσανε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω τα καταστήματα τώρα πρέπει να είναι σε κανένα δύο καταστήματα τον Όρκο που είναι ωραίο, σε ένα πραγματάκι που πετούσε έτσι με κόκκινο τέτοιο. Δεν μ' αρέσει, αν δείτε από πίσω που έχει όλη τη συλλογή, δεν μ' αρέσει ο Όρκο, δηλαδή τώρα έρχεται στα καταστήματα, δεν μ' αρέσει ο Μέρμαν και ο Μπίστμαν καθόλου. Γιατί, ναι. Που είναι δύο άσχετα, δύο άσχημα πράγματα. Αυτός είναι ο Χίμαν, Χίμαν. Νούμερο 562. Όπω φίλε και αυτός. Άντε με την καινουργίλα ρε, τι έχουμε, τι τραβάω, τι. Καινουργίλα, καινουργίλα. Χίμα, by the power of the Grayskull. Αυτός είναι Battle Armor Χίμα. Δεν είναι ο κλασικός ας πούμε που έχει κυκλοφορήσει όπως είπαμε και αυτά ο γυμνόστιθος Χίμα με το σπαθί στο χέρι. Είναι με τον Πέλεκι, με την ασπίδα και με την τέτοια του, πες το, με την πανοπλία του. Πολύ ωραίος και αυτός. Με το καρέ μαλλίλες και τον κούρευσα με κουβά. Έλα Χίμα να σε κουράσω παιδί μου. Το σιρωτήριξε. Και είναι τέλειος. Περίμενα και κάποια ακόμα να έρθουν. Ειλικρινά θα ήθελα να σας τα πέστω. Να σας τα ανοίξω όλα μαζί. Αλλά δεν μπορούσα να περιμένω. Δεν ήθελα, γίνεται, ναι. Ήθελα να τα ανοίξω. Να σας πω την αλήθεια. Ειδικά τα Χίμα που είναι τώρα. Και είναι όντως μυρίζουν καινουργίλα. Φάκο Pop. Η συνήθεια που έγινε μανία λοιπόν. Ευχαριστούμε που περιμένατε μέχρι τώρα για να δείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είδατε όλες τις βλακίες που σας δείξαμε και περιμένατε να δείτε και τα Funko Pop, όσοι περιμένατε μόνο για τα Funko Pop. Ελπίζω τους επόμενους μήνες να σας έχουμε κι άλλα, μάλλον θα σας έχουμε κι άλλα. Θα δούμε. Ναι, αυτό θα δούμε τι υπάρχει στην αγορά. Αυτό ακριβώς. Θα δούμε. Ας δούμε τον Νίκο να δει τι υπάρχει στην αγορά. Σωστά. Ναι. Τι έχει στην αγορά. Τι υπάρχει στην αγορά. Λοιπόν, από κάτω σας έχω όπως πάντα τα social media μας. Έχουμε Facebook, έχουμε Twitch, έχουμε Twitter, έχουμε Instagram. Έχουμε στο Instagram σας κάνουμε συνέχεια spoil, οπότε αν θέλετε μπείτε να τα δείτε. Τι άλλο, κάντε like. Κάντε dislike. Κάντε comment. Πείτε μας άμα ποια σειρά σας αρέσει εσάς από που. Κάντε ένα share. Πείτε μας τι δεν γουστάρετε πάνω μας. Πείτε μας χοντρούς. Πείτε μας ό,τι θέλετε. Γιατί να μας αντέχουμε. Εντάξει, αν μας πούνε είστε χοντροί, ρε φίλε, εντάξει, το αντέχουμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Αυτό λέω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, κλάμα. Εύσομαι, ναι. Πείτε μας ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Είμαστε ανοιχτοί στις συνομιλίες. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, παιδες, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Αντίο.